Γεια σας. Χαίρετε. Γεια. Επιτέλους. Ελπίζουμε να μην σας κάναμε να περιμένετε πολύ. Αρκετά νομίζω. Αρκετά. Ένα μήνα. Ένα μήνα. Έχει ένα μήνα να βγάλουμε βίντεο με την Κογό. Λοιπόν, ένα λεπτό να δούμε ποιο... Α, ο άνθρωπος μας έλεγε να κάνουμε θόρυβο, κάνει θόρυβο με την πόρτα τώρα. Όλα καλά. Όλα good. Λοιπόν, εισαγωγή στη ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω. Για να δούμε που είχαμε μείνει. Yes. Είχαμε κάνει ένα στο αυτοκίνητο. Το είχαμε κάνει πριν 2 εβδομάδες και ήταν το νούμερο 9. Για την αντισύλληψη δεν ήτανε. Ναι. Άρα σήμερα είμαστε στο νούμερο 10. Εγώ δεν μπορείς να φανταστείς με πόση ευκρίνεια δείχνει αυτή η μεγάλη οθόνη τη φάτσα μου. Έχω πάθει σοκ. Αχα, ναι, το βλέπω. Δηλαδή, ό,τι ήξερα πως φαινόμουν νέα το ξέχασα. Α, εντωμεταξύ, είναι η πρώτη φορά που γυρίζουμε βίντεο σε αυτό το στούντιο μαζί. Στην Κύπρο. Yes, 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 yes. Αχ, φύγουμε αυτά από το πλάνο μας. Λοιπόν, ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω, με τη Γογό, ξανανοίγει η πόρτα, ξανακλίνει η πόρτα. Ο μπαμπάς μας είχε κάνει παρατήρηση πριν ότι κάνουμε θορύβους, τώρα κάνει αυτός. Να βάλω και ένα κραγιόν. Ναι, βάλε, γιατί όχι, βάλε αυτό το καλοκαιρινό. Αυτό σκέφτηκα, ναι. Και έχω εδώ και το κουτί που μου ζωγράφισες που το έβαλα. Εδώ κουτί, είναι. Α, ναι. Α, ναι, εγώ το έκανα αυτό. Εσύ το έκανες αυτό. Εντάξει, το έκανα. Δεν είναι και εργοτέχνης. Είναι. Καρδούλες έχω βάλει πάνω. Δέχεσαι πολύ ωραία σχόλια για τους πίνακες σου. Αχα, το ξέρω. Πάρουμε κι άλλους πίνακες, θα πάρουμε και μεγάλους πίνακες. Ναι, θα πάμε σε ένα... Το βάλουμε στον τοίχο του σπιτιού. Εβαίως. Όχι του δικού μου σπιτιού. Αυτό το σου άμα θες βάζεις. Εγώ έχω πίνακες. Τους έχω βάλει στα ράφια μου. Θα κάνουμε και, ναι, θα κάνουμε και room tour του δωμάτιου. Ναι, βεβαίως. Όταν τελειώσει το δωμάτιο του Λογούς, θα σας το δείξουμε. Γιατί περιμένουμε να έρθει ένα κρεβάτι. Περιμένουμε ένα κορνιζάρο να... να κορνιζαριστούν. Ναι. Τρία πόστερ. Ναι. Και μάλιστα θέλουμε να ευχαριστήσουμε δημοσίως και τη Λίτσα τη Βιντζηλέου, η οποία επιμελήθηκε το πόστερ του Eras Tour. Mm-hmm. Που δεν το βρίσκαμε σε ψηλή ανάλυση. Δεν το βρίσκαμε ούτε να το παρακυλούμε, ούτε σε ψηλή ανάλυση. Και μας το έφτιαξε η Λίτσα. Καλό το και πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Λίτσα. Και επίσης, τι είχες πει για τη Λίτσα που τη γνώρισες από κοντά? Ότι δεν ήξερα ότι μου έκανε τις αφίσες που. Δεν ήξερα ότι ήταν γραφιστάς πρώτον. Δεν ήξερες ότι ήταν αυτή η Λίτσα που σου είχε φτιάξει? Ναι, ναι. Και δεν ήξερα ότι. Ήταν αυτή που μου έφτιαξε τα, κάποιες φωτογραφίες που τις έβαλα για wallpapers. Yes. Στο κινητό. Και επίσης μου είπες, μα τι καλός άνθρωπος που είναι η Κιλίτσα, όταν ναι. Τη γνώρισες. Ναι. Και ο Μιχάλης, καλός είναι. Έχουν πολύ χιούμορ. Έχουν, ναι. Έχουν χιούμορ και είναι και ζωντανοί άνθρωποι και χαρούμενοι. Λοιπόν, ήσουν εδώ προηγουμένως που κάναμε συνάντηση με τον εκδότη. Άρα τώρα μπορούμε να το πούμε ότι σε 1,5 μήνα κυκλοφορεί το βιβλίο. Αχα. Αλλά όχι όπως το ξέρετε. Με ένα διαφορετικό. Διαφορετικό θα είναι. Ναι. Θα δείτε, θα δείτε. Θα δείτε. Θα δείτε, θα δείτε. Να βάλω και κανένα σκουλαρίνκι, είμαι εντάξει με τα μαλλιά. Βάλε σκουλαρίκι. Να βάλω και ένα σκουλαρίνκι. Δεν φαίνεται αυτό με την καρδιά. Έχει πράσινη καρδιά για σκουλαρίκια. Έχει ένα με πράσινη καρδιά για σκουλαρίγκια. Έτσι να δω τι άλλα σκουλαρίγκια. Εκεί δεν έβαλα σκουλαρίγκια. Νομίζω ότι έβαλε εδώ κάτι σκουλαρίγκια. Εδώ έχει κουμπώματα. Εδώ έχω κουμπώματα και έχουμε πολλά πράγματα. Μια ώρα να βρούμε. Μια ώρα να βρούμε σκουλαρίγκια. Η ώρα του παιδιού. Νομίζω ταιριάζουν τα σκουλαρίγκια που μου στείλε η Βανέσσα Γεωργίνη. Νομίζω ότι δεν τα είδα. Α, τι ωραία χειροποίητα είναι αυτά. Ναι, ναι. Θα βάλουμε αυτά. Θα βάλουμε αυτά. Και σε κάποια φάση είναι το κορίτσι μου, θα βάλει το θάρρος του όλο να τρυπήσει τα αυτιά της. Όχι τώρα, γιατί... Όταν είσαι έτοιμη. Εγώ γιατί στα 22 παλιά... μου τα τρύπησα.
Εγώ την πρώτη φορά που τα τρύπησα ήταν στην τρίτη δημοτικού, αλλά μετά τα άφησα. Αλλά μετά τα άφησα, μετά τα ξανατρύπησα στην πέμπτη δημοτικού. Ναι, στην πέμπτη, μετά τα άφησα πάλι. Όταν είσαι έτοιμη. Ναι. Έχει τα σκουλαρίνια της έτοιμα να τα φορέσει, όταν είναι έτοιμη να τα τρυπήσει. Ωραία είναι, δεν είναι. Ναι, σου πάνε. Ευχαριστώ. Θα βάλουμε και καφέ στην κούπα μας, βλέπετε την κούπα μας. Τη βρήκαμε στον ντουλάπι μας. Έχεις πάρα πολλές σκούπες. Έχουμε, ναι. Και έχουμε και σε κάθε σκούπες. Α, εν τω μεταξύ, η ημερομηνία σήμερα είναι 26 Ιουλίου. Αγίας Παρασκευής δεν είναι σήμερα. Αγίας Παρασκευής. Νομίζω, ναι. Ναι, τέλος πάντων. Είναι Παρασκευές, ναι. Λοιπόν, σε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 μέρες είναι τα γενέθλιά μου. Oh, yes. Έχω να σας πω ότι 4 του μήνα... 4 Αυγούστου. 4 Αυγούστου έχω γενέθλια και κλείνω τα 12 και μπαίνω στα 13. Νομίζω. Κλείνεις... Τα 12 νομίζω. Αγάπη μου, είναι τα 13 που κλείνεις. Α, και μπαίνεις στα 14. Α, μπαίνω στα 14. 4/8/2011. Α. Άρα θα είσαι επισήμως 13 ετών. Και θα αρχίσεις να διανύεις το, όπως εγώ έκλεισα τα 49 και μπήκα στα 50, αλλά με 49, και εσύ θα κλείσεις τα 13 και θα μπεις στα 14. 13 είναι ένας αριθμός που αγαπώ πάρα πολύ. Yes. Yes. Ωραία χρονιά τα 13 χρόνια. Ναι. Δευτέρα γυμνασίου. Βέβαια. Ήταν ωραία δευτέρα γυμνασίου. Είχα αλλάξει σχολείο στη δευτέρα γυμνασίου. Και εγώ άλλαξα τώρα σχολείο. Ναι. Εγώ θα αλλάξω τώρα σχολείο. Ναι. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι το σχολείο. Εν τω μεταξύ, όπως το είδα το Πάσχα, ήταν σαν κατασκήνωση. Ωραίο δεν είναι, φαίνονταν ωραίο. Ναι. Ήταν σχολείο, δηλαδή δεν ήταν ένα κτίριο, ήταν πολλά κτίρια μέσα σε ένα δάσος. Ναι. Έτσι όπως το είδα. Ναι. Φαίνεται ωραίο και έχω ακούσει στο κομμωτήριο ότι έρχεται νέος διευθυντής και ότι λένε πως είναι πολύ καλός και ότι θα περάσετε ωραία. Ναι. Είναι το δεύτερο περιφερειακό γυμνάσιο Λευκοσίας, το οποίο είναι στη Μαλούντα. Και όντως είναι πολύ ωραίο κτίριο. Εμείς πήγαμε και είδαμε το κτίριο. Ήταν κλειστό το σχολείο όταν το είδαμε. Ήταν κλειστό λόγω διακοπών. Ναι, στις διακοπές του Πάσχα είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν ένας επιστάτης εκεί, δεν θυμάμαι. Πολύ και... ευγενικός. Ναι, πολύ ευγενικός, τι να πω. Δεν ήταν κόρη. Δεν ήταν. Αφού μας άφησε να μπούμε μέσα. Ναι, μας άφησε. Μας είπε κανονικά απαγορεύεται, είπε. Ναι. Αλλά θα σας αφήσω. Ναι. Και κάναμε το tour με το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο 7ο κεφάλαιο. Λάκη, μην πατάς την αδερφή σου. Περιττό να σας πούμε ότι στα πόδια μας έχουμε τον Λάκη. Σας δείξουμε την κατάσταση. Πόσα, να πω κάτι, πόσα parts πήρε το 6ο κεφάλαιο. Πόσα? Πόσα parts πήρε το 6ο κεφάλαιο. Τώρα να σου πω, πολλά. Ο Λάκης δεν βγήκε σωστός. Δεν μοιράζει. Τέλος πάντων, ο Λάκης είναι εδώ από κάτω. Βγάζει φωτογραφία η Θέκλα. Να το έχει να τον δημάτε. Όχι ρε, να τον δείξω στον κόσμο ότι έχουμε στα πόδια μας και τον Λάκη. Α. Ναι, στα πόδια μας είναι ο Λάκη. Αν νομίζετε ότι ο Λάκη είναι κάπου αλλού, είναι εδώ στα πόδια μας. Λοιπόν, να πόσα parts πήρε. Ναι, περίμενε. Νομίζω τρία. Τρία, τόσα λίγα. Περίμενε. Ξεκίνησε στο 5ο. Όπου πότε ξεκίνησε. Το 6ο ήταν η συνεξάρτηση. Ναι. Άρα πήρε 4. 7, 8, 9, 3. Α, 3 πήρε, οκ. Εντάξει, πήρε 3, ήταν πολλά τα 3. Μπορείς να πεις ότι λίγα. Δηλαδή 3 βίντεο με 50 λεπτά το καθένα. Είναι πολλά γενικά. Πολλά, ναι. Κάνει. Μάθαμε αρκετά πράγματα. Τα περισσότερα τα ξέρω, η αλήθεια είναι, αλλά μάθαμε και άλλα πράγματα. Μάθαμε. Μου διάβασε και εσύ εμπειρίες από το βιβλίο. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κεφάλαιο 7. Σχέση ο πυρήνας της ζωής. Άρα, okay. Εντάξει, φέραμε εδώ το μικρόφωνο μου για να μην κάνει interfere με το δικό σου. Ναι. Μάλιστα. No man is an island. Τι σημαίνει στα ελληνικά? Δεν ξέρω, δεν τα άκουσα καλά. No man is an island. Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί.
No man is an island. Άμα μου το διαβάσεις δεν καταλαβαίνω. Άμα μου το δείξεις καταλαβαίνω, ναι. Βλέπεις. Ναι. Τα νησιά είναι κομμάτια στεριάς, τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα με άλλη στεριά, έχουν γύρω-γύρω θάλασσα. Ναι. Άρα είναι μόνα τους τα νησιά. Ναι. Λένε οι Εγγλέζοι, κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί. Κανένας άνθρωπος δηλαδή δεν είναι μόνος του. Δεν μπορεί να είναι μόνος του. Δεν μπορεί. Ή δεν θέλει να είναι μόνος του, ή δεν αντέχει να είναι μόνος του. No man is an island. Οι άνθρωποι, όπως έχει πει ο Αριστοτέλης, ο άνθρωπος φύση πολιτικών ζώων, τη μετάφραση στα νέα ελληνικά αυτό, είπε ο Αριστοτέλης, σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να ζει μαζί με άλλους ανθρώπους, όχι να είναι απομονωμένος. Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να σχετιζόμαστε. Η σχέση είναι ο πυρήνας της ζωής για κάθε άνθρωπο. Ακόμα και για εκείνους που επιλέγουν να είναι μοναχικοί, επειδή επενδύουν στη σχέση με τον εαυτό τους, που πάλι σχέση είναι. Η ανθρώπινη προϊστορία βρίσκει τους ανθρώπους πάντα σε ομάδες, κοινότητες. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι με τους οποίους ανήκουμε στο ίδιο είδος, οι Homo sapiens, ναι, ήταν αγελαία ζώα. Δηλαδή? Ζώα που ζούσαν σε ομάδες, σε αγέλες. Να, μια αγέλη, ναι, σκύλου, μια αγέλη λύκων. Ναι. Τα θηλαστικά νομίζω είναι σε... Ναι, είναι αγελαία τα θηλαστικά. Ναι. Και ο άνθρωπος είμαστε θηλαστικό. Το ξέρω. Το λέγαμε αυτό, ναι. Ναι. Το έχουμε καταλάβει. Ότι είμαστε θηλαστικό από αλλαγές που γίνονται στο σώμα μας στην εφηβεία. Οι πρωτόγονοι άνθρωποι με τους οποίους ανήκουμε στο ίδιο είδος, οι Homo sapiens, ήταν αγελαία ζώα. Χρειαζόντουσαν ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν σωματικά. Στην σύγχρονη εποχή, χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο για να επιβιώσουμε συναισθηματικά. Ναι. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να το καταλάβουμε πως παρόλο που έχουμε γεννηθεί σήμερα, σε αυτή την εποχή, το DNA μας έχει ελάχιστες διαφορές από αυτό των πρωτόγονων ανθρώπων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρθηκε πως η εξημέρωση του ανθρώπου, η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου, η εισαγωγή του στην κοινωνία, η εκπαίδευση του ανθρώπου, βλέπουμε εκεί και το ψυχοεκπαιδευτικό σκυλί, συμμετέχει στη ήρθε μπροστά να ακούει, ναι, καλύτερα. Ναι, ναι. Σου λέει τόση ώρα και κάτω δεν ακούγα καλά. Είναι ο λόγος που για τα περισσότερα ψυχικά τραύματα που βιώνουμε. Είπαμε δηλαδή ότι ο πολιτισμός και η κουλτούρα, η εκπαίδευση, η παιδεία είναι ο λόγος για τα περισσότερα ψυχικά τραύματα που βιώνουμε. Το μεγαλύτερο και βαθύτερο τραύμα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος είναι αυτό του βίαιου αποχωρισμού από την πρώτη σημαντική σχέση στη ζωή του. Ποια είναι η πρώτη σημαντική σχέση στη ζωή μας? Η σχέση με τους γονείς μας. Ναι. Η πρώτη σημαντική σχέση της ζωής μας, ο αντίκτυπος της οποίας μας ακολουθεί για όλο το υπόλοιπο, είναι η σχέση με τη μάνα μας ή τον πατέρα μας ή με τον φροντιστή μας ή τη φροντιστρία. Ή με τον κηδεμόνα μας, τέλος πάντων. Ναι. Δεν είναι απαραίτητο να είναι η βιολογική μάνα, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία δίνονται υιοθεσία, αλλά η βασική σύνδεση μεταξύ παιδιού και μάνας είναι η σχέση. Ναι. Η σύνδεση που έχουν μεταξύ τους. Ας πάρουμε το παράδειγμα από ένα παιδί κυοφορείται από μια γυναίκα, η οποία στη συνέχεια θα είναι και η μάνα του. Όσον καιρό είναι έμβριο, είναι κυριολεκτικά ένα με τη μάνα του. Ζει, μεγαλώνει και αναπτύσσεται μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Να. Την ώρα που γεννιέται, με έναν βίαιο τρόπο, είτε μέσω φυσικής γέννας, είτε μέσω καισαρικής εγχείρησης, αποχωρίζεται για πρώτη φορά από τη μάνα του. Την ώρα που γεννιόμαστε, αποχωριζόμαστε. Ενώ είμαστε ένα, είμαστε μέσα στην κοιλιά της μάνας μας και είμαστε ένα με τη μάνα μας, την ώρα που γεννιόμαστε, με βίαιο τρόπο φεύγουμε από τη μάνα μας. Ναι. Εγώ ξέρεις ότι γεννήθηκα 2 εβδομάδες μετά. Ναι. Δηλαδή έμεινα 2 εβδομάδες παραπάνω με στην κοιλιά της μάνας μου από όσο έπρεπε. Μια εγκυμοσύνη, ναι, διαρκεί το πολύ 40 εβδομάδες. Εμένα η δικιά μου διαρκεί σε 42 εβδομάδες. Σαν να μην ήθελα να βγω. Και ναι, γεννήθηκα στο τέλος με καισαρική και εσύ γεννήθηκες με καισαρική. Ναι. Και σένα η μαμά σου η βιολογική προσπάθησε να σε γεννήσει φυσικά, όπως προσπάθησε και η δικιά μου. Και μετά δεν γινόταν και έγινε με εγχείρηση, με καισαρική.
Η γέννα αποτελεί το πρώτο τραύμα που ουσιαστικά βιώνει ένα παιδί. Όμως, εάν βρίσκεται αμέσως μετά τον τοκετό μαζί με τη μητέρα του και αρχίζει να θυλάζει και να συνδέεται μαζί της, αυτό το τραύμα μπορούμε να πούμε πώς αντιμετωπίζεται άμεσα. Α, αντιμετωπίζεται. Κάτι σαν οξία, τραυματοθεραπεία. Η θεωρητική της εξελιχτικής ψυχολογίας, εξελιχτική ψυχολογία είναι ο κλάδος που ασχολείται με την εξέλιξη του ανθρώπου, με τα αναπτυξιακά στάδια. Υποστηρίζουν πως ένα βρέφος στις πρώτες εβδομάδες και μήνες της ζωής του δεν αντιλαμβάνεται πως αυτό και η μητέρα του είναι δύο διαφορετικές οντότητες. Δηλαδή τι αντιλαμβάνεται? Θεωρεί τον εαυτό του ως προέκταση του σώματος της μητέρας του ή τη μητέρα του ως προέκταση του δικού του σώματος. Δεν αντιλαμβάνεται ότι το βρέφος και η μάνα είναι άλλο σώμα, άλλο πρόσωπο. Νομίζει πως είναι ενωμένη ακόμα. Δεν καταλαβαίνει πως είναι κάτι άλλο η μάνα. Καθώς μεγαλώνει το παιδί και αναπτύσσεται ο εγκέφαλος του, τόσο περισσότερο αποκτά την ικανότητα να έχει στο μυαλό του την εικόνα της μητέρας του αποτυπωμένη, ώστε αν την αποχωρίζεται για λίγο, να νιώθει σιγουριά πως η μάνα του υπάρχει επειδή την έχει αποτυπωμένη στο μυαλό του και θα επιστρέψει. Αυτή ακριβώς η αποτύπωση της εικόνας της μάνας του βρέφους και νηπίου αργότερα στο μυαλό του αποτελεί το σχηματισμό της πρώτης σχέσης με έναν άλλο άνθρωπο. Άρα τι είναι σχέση? Η σχέση αποτελεί μια συναισθηματική οντότητα. Η σχέση είναι μια ζωντανή συναισθηματική ύπαρξη, η σχέση. Ναι. Είναι κάτι που έχω καταγραμμένο μέσα μου, στον εγκέφαλο μου, και ακόμη και αν δεν είμαι φυσικά συνδεδεμένος με ένα πρόσωπο, αν δεν βρίσκομαι μαζί με ένα πρόσωπο στο ίδιο δωμάτιο, υπάρχει η σχέση μου με εκείνο το πρόσωπο. Ναι. Αυτή είναι η σχέση. Δηλαδή, είμαι συνδεδεμένος με κάποιον. Συναισθηματικά κυρίως. Ναι, συναισθηματικά. Συναισθηματικά. Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος, για παράδειγμα, είναι φίλος μου. Ή ό,τι άλλο μπορώ να... Είναι η μάνα μου, είναι ο πατέρας μου. Ή είναι ο σύντροφός μου. Είναι ο σύντροφός μου. Μπορεί να μην είμαστε μαζί αυτή τη στιγμή. Μπορεί εγώ να είμαι στη δουλειά μου και αυτό. Αλλά το άτομο υπάρχει. Μέσα στο μυαλό μας υπάρχει σχέση. Ναι. Η σχέση είναι στο μυαλό μας καταγραμμένη. Άρα μπορούμε να αποχωριστούμε ένας τον άλλον για όσο χρειαστεί. Ξέρω εγώ, συνήθως οι άνθρωποι αποχωρίζονται γιατί πάνε στις δουλειές τους. Για παράδειγμα, αν ένα κορίτσι που πάει στο σχολείο έχει σχέση με ένα αγόρι που πάει σε ένα άλλο σχολείο και δεν βρίσκονται στα διαλύματα γιατί ο καθένας είναι σε διαφορετικό σχολείο, ξέρουν πάλι μες στο μυαλό τους ότι η κοπέλα μου, το αγόρι μου, είναι το αγόρι μου, είναι η κοπέλα μου, αλλά δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή. Άρα η σχέση έχει ζωή από μόνη της και είναι μια συναισθηματική οντότητα μέσα στον εγκέφαλο μας. Ως ψυχολόγος, από την πρώτη μέρα που άρχισα να εργάζομαι, 4 στους 5 ανθρώπους που ζητούσαν την επαγγελματική μου βοήθεια, το έκαναν για τις σχέσεις τους με τους άλλους ανθρώπους. Τη σχέση τους με τον σύντροφο τους, τη σχέση τους με τα παιδιά τους, τη σχέση τους με τους γονείς τους, τους φίλους τους, τους συναδέλφους τους, την απουσία τέτοιων σχέσεων, δηλαδή αν δεν είχαν φίλους, αν δεν είχαν σύντροφο, αν δεν είχαν καλή σχέση με τους γονείς τους, και κάθε τι σχετικό με αυτά, με τις σχέσεις. 5 στους 5 ανθρώπους που με επισκέπτονταν, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι που με επισκέπτονταν, κατέληγαν στο να δουλεύουν στη ψυχοθεραπεία τη σχέση τους με τον εαυτό τους. Άρα η ψυχολογία ασχολείται βασικά με... Με τις σχέσεις. Και η ψυχοθεραπεία ασχολείται... Με τον εαυτό μας. Με τη σχέση μας με τον εαυτό. Ναι. Όταν κάνουμε ψυχοθεραπεία, φτιάχνουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας. Στην συνέχεια του κεφαλαίου αυτού, έχω μια ιστορία απιστίας, η οποία... λέει! Το είπα παιδί, νόμιζα θα ήταν κάτι άλλο. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί, άκου, χρησιμοποίησα μία ιστορία απιστίας. Λες εδώ, κεφάλαιο 7, σχέση ο πυρήνας της ζωής. Μαθαίνουμε για αυτή μέσα από μία ιστορία απιστίας. Ναι, το λέει στην αρχή. Ναι. Δηλαδή, τι ανάποδο βιβλίο είναι αυτό? Επιλέγω... Στάθηκα, μωρό. Επιλέγω να μιλάω για τις... να μιλήσω για τις σχέσεις μέσα από μία ιστορία απιστίας. Ναι. Μπορεί να σε ενδιαφέρει να το διαβάσεις μόνη σου.
Αυτό. Μπα, είναι κουτσομπολέ. Αυτό το. Μπα, δεν νομίζω. Ίσως πιο μετά. Ναι, ρε, όποτε θες. Ο άλλος δεν ακούει, κοιμάται. Λάκη, έχει σχέση μαζί μου. Έχει σχέση με την Γογό. Έχει σχέση με τον Πάνο. Με την Ολίβια έχει σχέση. Θέλει να παίξει με την Ολίβια. Θέλει να έχει σχέση ο κακομοίρης, αλλά η άλλη θέλει να έχει πόλεμο. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το παράδειγμα, μέσα σε αυτό το παράδειγμα της απιστίας που χρησιμοποιείται στο 7ο κεφάλαιο για να εξηγήσει τη σχέση που είναι ο πυρήνας της ζωής, γίνεται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε μια υγιή σχέση και σε μια προβληματική σχέση. Διαβάζω ένα κομμάτι. Μα να χωρίσω τον Νίκο, όχι, με τίποτα. Δεν παντρεύτηκα για να χωρίσω. Και δεν είσαι η μόνη. Νομίζω πως δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παντρεύονται για να χωρίσουν. Ακόμα και αν είχαν εμπειρίες από σχέσεις και χωρισμούς πριν από το γάμο τους, δεν παντρεύονται για να χωρίσω. Θεωρούν ότι όταν παντρευτούν θα μείνουν μαζί για πάντα. Εσύ ξέρεις καλύτερα, μου λέει η απατημένη. Τόσο κόσμο βλέπεις. Οι περισσότεροι, της λέω, αν όχι όλοι, παντρεύονται έχοντας στο μυαλό τους πως δεν θα χωρίσουν ποτέ. Και όταν βρεθούν μπροστά στο ενδεχόμενο του χωρισμού, νιώθουν σαν να γκρεμίζεται ο κόσμος τους όλους. Έστω και αν είναι αυτοί οι ίδιοι που αποφασίζουν να χωρίσουν. Δηλαδή, ακόμη και αυτός που παίρνει την απόφαση για να χωρίσουν, το βιώνει άσχημα. Και νομίζω πως είναι φυσιολογικό. Μετά τη σχέση μας με τους γονείς μας, η επόμενη σημαντική σχέση, η οποία καθρεφτίζει ή συνεχίζει σε μεγάλο βαθμό τη σχέση μας με τους γονείς μας, είναι η σχέση μας με τον σύντροφό μας. Αυτό φυσικά είναι επηρεασμένο από την pop κουλτούρα και τον πολιτισμό, αλλά όπως και να έχει, έτσι ο γάμος μας είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Ακόμα και αυτοί που απατούν νιώθουν το γάμο τους πολύ σημαντικό. Ακόμα και ο Νίκος, εννοείς. Ναι, έτσι λέω. Ακόμα και ο Νίκος. Αφού και για τον Νίκο είναι σημαντική η σχέση μας, τότε γιατί να χωρίσουμε? Είναι σημαντική και για σένα και για αυτόν. Είναι όμως υγιή σχέση? Τι εννοείς υγιής? Είναι αληθινή, είναι αυθεντική. Το λες αυτό επειδή με απάντησε, μου λέει. Όχι μόνο γι' αυτό, τα κέρατα συμβαίνουν, της λέω. Άλλο να πας για μια νύχτα όμως και άλλο να έχεις τόσα χρόνια παράλληλη σχέση, λέει αυτή. Συμφωνώ, της λέω. Αλλά εσύ όλον αυτόν τον καιρό που ξέρεις τώρα πως ο Νίκος ήταν αλλού, ένιωθες τότε ότι ήταν μαζί σου? Τι εννοείς, μπερδεύτηκα, μου λέει. Εννοώ, εσύ ένιωθες πως ήταν κοντά σου συναισθηματικά ο άνδρας σου? Ποτέ δεν το έχω νιώσει αυτό. Ούτε καν όταν είμαστε στις αρχές της σχέσης μας, αλλά το απέδιδα στις ανασφάλειες μου. Μήπως όμως οι ανασφάλειες σου ήταν εύλογες? Τι εννοείς? Πολύ γρήγορα βιαζόμαστε να κρίνουμε τον εαυτό μας ως ανασφαλή ζηλιάρη, όταν νιώθουμε πως το τέρι μας δεν είναι ιδιαίτερα συντονισμένο μαζί μας, αλλά μπορεί απλώς να έχουμε διέστηση και να διαισθανόμαστε ότι κάτι πάει χει. Θες να πεις πως κάτι πήγαινε χει από την αρχή? Σίγουρα. Αλλιώς δεν θα φτάνατε εδώ. Θέλεις να πεις πως μπορεί να με απατούσε από την αρχή? Θέλω να πω πως ξέρεις σίγουρα πως σε απατά 8 χρόνια. Και αυτά τα 8 χρόνια έπαιζε παράλληλα το ρόλο του σύζυγου και πατέρα στο σπίτι. Αυτό δείχνει πως η σχέση σας είχε τεράστιο πρόβλημα για να μην αντιληφθείς εσύ πιο νωρίς πως κάτι πήγαινε χει. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες? Ότι... πως τη λέγανε αυτοί? Α, την πελάτησά σου. Δεν έχω το πραγματικό όνομα. Εμείς έχω ψευδόνυμα. Πες ψευδόνυμα. Να βρω το όνομα της. Ντόρα. Ντόρα. Ντόρα και ο Νίκος. Okay. Τώρα ήταν η απατημένη σύζυγος και ο Νίκος απατηλός σύζυγος. Οπότε, η Ντόρα ήταν νομίζω 8 χρόνια παντρεμένη μαζί του. Ήταν περισσότερα. Αλλά 8 χρόνια κράτησε 8 χρόνια η εξωσυζυγική σχέση που την απατούσε. Ναι.
και είχε αντιληφθεί το υποσυνειδητό της ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ότι δεν ένιωθε τον σύζυγό της κοντά της, αλλά το έβαζε μέσα στις ανασφάλειές της. Έβαζε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Ναι. Εν τω μεταξύ είπε σε εκείνο το σημείο ότι από την αρχή ήταν αδιάφορος και ψυχρός απέναντι της. Δεν έγινε μόνο τα 8 χρόνια που την απατούσε. Ναι. Και ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει. Εγώ ξέρω την ιστορία. Εάν μεγαλώσεις σε ένα σπίτι, στο οποίο, για οποιοδήποτε λόγο, ως παιδί, ως βρέφος, ως νήπιο, ως έφηβος, δεν πάρεις αγάπη και δεν έχεις ζεστασιά με τους γονείς σου και δεν σε κοιτάνε οι γονείς σου στα μάτια και δεν νοιάζονται πραγματικά για σένα και δεν σε αγαπούν με έναν τρόπο που να τον νιώθεις και να νιώθεις ασφαλεία, όταν μετά μεγαλώσεις και γνωρίσεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι παραμελητικός, δηλαδή δεν σου δίνει την προσοχή και τη σημασία που κανονικά δίνει ένας ερωτευμένος άνθρωπος σε έναν άλλο, δεν θα σου φανεί παράξενο γιατί είσαι έτσι μαθημένος. Ναι. Καταλάβες. Αυτό είχα πάθει κι εγώ. Και ο μπαμπάς το είχε πάθει, θυμάσαι που το συζητούσα. Ναι. Δηλαδή, αν μεγαλώσεις χωρίς όλη την αγάπη που δικαιούσε. Ναι. Μετά μαθαίνεις ότι... Όχι μαθαίνεις, άμα γνωρίζεις σύντροφο ο οποίος είναι ψυχρός και δεν σου δίνει την προσοχή που χρειάζεσαι σαν ένας άλλος σύντροφος, δεν σου φαίνεται κακό. Δεν το καταλαβαίνεις, ναι. Δεν σε αγαπάει σου φαίνεται σωστά. Φυσιολογικό. Ναι. Λες, αφού έτσι είναι αγάπη, αφού και οι γονείς μου... Έτσι μου συμπεριφέρονταν, ναι, όταν ήμουν μικρός, μικρή. Δεν ασχολούνται για το πώς νιώθω, τους ένοιαζε μόνο εαυτός τους, ή με θυμόντουσαν μόνο για να μου κάνουν παρατηρήσεις, ή δεν... Έκανα ένα podcast το 65, το οποίο είναι πώς είναι μια υγιής οικογένεια όταν έχεις μικρά παιδιά. Να. Θα σου διαβάσω λίγο μερικά χαρακτηριστικά. Γιατί όχι. Και θέλω να μου πεις αν τα έχουμε εμείς τουλάχιστον κάποια από αυτά. Αν έχουμε τι. Ως οικογένεια με ανήλικα παιδιά, αν έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Αν τα καταφέρνουμε, ρε παιδί μου, με βάση τα... Γιατί υπάρχουν και αν είναι τα σημάδια μιας υγιούς οικογένειας με μικρά παιδιά. Α. Λοιπόν, το πρώτο σημάδι. Ο ενήλικας ή ενήλικες, δηλαδή ο γονιός ή γονείς. Ναι, ή ενήλικες. Ναι, ναι. Που είναι οι γονείς, είναι με την όρεξη τους εκεί. Νιώθουν ενθουσιασμό και χαρά για το γονικό τους ρόλο. Τους αρέσει να είναι γονείς. Ναι. Το έχουμε αυτό? Ναι. Το έχουμε. Πάμε. Δεύτερο σημάδι, υπάρχει αγάπη. Η αγάπη είναι απόφαση. Δηλαδή, ό,τι και να συμβεί, αγαπούν τα παιδιά τους. Ναι. Και αγαπιούνται μεταξύ τους. Το ναι. έχουμε? Ναι, ναι. Το έχουμε. Τρίτο σημάδι, υπάρχει συναισθηματική ασφάλεια. Οι ενήλικες έχουν ασφαλή συναισθηματικό δεσμό μεταξύ τους και με τα παιδιά. Συναισθηματική ασφάλεια σημαίνει πάλι το ίδιο που είπαμε και προηγουμένως, ότι ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι ό,τι και να συμβεί, είτε φύγει από το δωμάτιο ο γονιός σου, είτε είναι μέσα στο δωμάτιο. Θα μιλήσουμε σε επόμενο κεφάλαιο, νομίζω το 8, για τη θεωρία του δεσμού. Συναισθηματική ασφάλεια σημαίνει να ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι ακόμη και αν τσακωθείς με τον άλλο, θα είσαι μαζί. Ότι δεν θα σταματήσει να σε αγαπά ο άλλος επειδή τσακωθήκατε ή επειδή έκανες κάτι λάθος. Αυτό το πιστεύει λίγο ο Νικόλας. Για μας. Γιατί, ναι, γιατί... Εννοείς ότι ο Νικόλας έχει ανασφάλειες. Άμα τσακωθούμε, νομίζει πως θα χωρίσουμε. Ναι. Ναι. Επειδή δεν μπορεί να καταλάβει ότι σε μια υγιή σχέση μπορούν να υπάρχουν καυγάδες. Ξέρεις όμως γιατί. Γιατί ο Νικόλας τον περισσότερο καιρό που θυμάται τον εαυτό του έχει ένα γονιό μόνο. Οπότε ένας γονιός δεν μπορεί να τσακωθεί με τον εαυτό. Να τσακωνόμαστε με τον εαυτό μας. Εσύ όμως, άμα μας ακούς να τσακωνόμαστε, σκέφτεσαι ότι θα χωρίσουμε? Κοίτα, για μένα. Ναι. Κάποιες φορές ναι. Αλλά στις αρχές ίσως. Τι? Ίσως στις πρώτες φορές που τσακωθήκαμε. Ναι.
Τώρα πια που ξέρεις ότι έχουμε ξανατσακωθεί και το επόμενο λεπτό φιλιόμαστε και είμαστε μια χαρά. Και ξέρω ότι τσακώνεστε λόγω του αυτισμού του παπά. Και του δικού μου. Ναι. Δεν τσακωνόμαστε για σοβαρά πράγματα. Όχι, για μικρά. Για βλακίες. Ναι. Και κυρίως τσακωνόμαστε όταν εγώ είμαι πολύ κουρασμένη και νιστάζω και δεν μπορώ να κάνω και σου βγαίνουν νεύρα πάνω στον παπά. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, όλα καλά. Δεν θα ήταν υγιές όμως αν δεν είχαμε καυγάδες. Ναι. Θα ήταν πολύ. Θα ψεύτικη σχέση. Ναι. Και ούτε στους. Οι καυγάδες εντωμεταξύ πρέπει να υπάρχουν. Ναι, πρέπει να υπάρχουν. Και δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει στα επόμενα σημάδια. Οκ. Δεν θα κάνω μοντάζ, θα τα αφήσω γιατί πρέπει να λέμε. πρέπει να λέμε. Ότι οι γονείς μερικές φορές τσακώνονται. Λοιπόν, πάμε στο 4. Υπάρχει ιεραρχία και οι γονείς αναλαμβάνουν την ευθύνη να τηρηθεί η ιεραρχία. Δηλαδή, άλλο γονιός και άλλο τα παιδιά. Ναι. Είναι αρχηγός. Μας το λέτε συνέχεια αυτό. Το καταφέρνουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο 5. Τουλάχιστον σε μένα το καταφέρνετε. Ναι. Και στον άλλο, βρε. Ναι. Κι ο άλλος έχει ποτέ. Έχει ποταχτεί στην εξουσία. Κοιτάξτε, για να θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής, είστε πολύ καλά παιδιά. Να. Και είστε σεβαστικά παιδιά. Και αυτό το είδα από την πρώτη μέρα που σας γνώρισα. Φαίνεται ότι έχετε καλή αγωγή. Δηλαδή, εγώ όταν γνωρίζω κάποιον, δηλαδή η πρώτη φορά που σε γνώρισα, σε μιλούσα στο πληθυντικό, ξέρω. Ναι, και ο Νικόλας το ίδιο. Αλλά έχετε μια ευγένεια ψυχής και μια καλλιέργεια που την έχετε πάρει από το μεγάλο μας. Ναι. Δεν την έχετε πάρει από μένα. Εγώ είμαι στη ζωή σας 8 μήνες. Ναι. Συγγνώμη, άσχετο. Θυμάμαι τι φορούσες την πρώτη φορά που σε είδα. Τι φορούσα? Ένα φούτερ και παντελόνι βελούδο πράσινο. Εγώ το θυμάμαι. Βελούδο πράσινο παντελόνι. Και φούτερ. Ήμουν όμορφη. Ναι. Εντάξει, είχες τα μαλλιά σου κότσο. Που δεν μου υπογεννούν και πολύ. Και εγώ θυμάμαι την πρώτη φορά που σε γνωρίζω. Τρεπόμουν όταν γνωριστήκαμε. Τρεπόμουν. Νιώθα τρακ. Εγώ. Θα σου αρέσω. Εσύ δεν το ξέρεις, σε φλιδιάσαμε. Εγώ δεν σε ήξερα. Δεν ήξερα ότι... πώς θα γνωριζόμασταν. Δεν ήξερες πώς υπήρχα. Ναι. Ήταν, θυμάμαι όλες τις στιγμές. Καθίζαμε μαζί στην κουζίνα, θυμάσαι. Ναι. Και φτιάξαμε μελέτα. Ναι, και σου λέω ο παπάς πάρε κι άλλη, πάρε κι άλλη. Και σου λέω όχι, είμαι μια χαρά. Λοιπόν, υπάρχουν όρια, η ρόλη είναι διακριτή. Αυτό που είναι το ίδιο με το προηγούμενο. Ναι, το ίδιο. Υπάρχει πειθαρχία. Χρειάζεται πολύ κόπο να επιβληθεί πειθαρχία με αγάπη. Το καταφέρνουμε αυτό. Πειθαρχία δηλαδή με ποιο τρόπο? Πειθαρχία σημαίνει να ακολουθούν και οι μεγάλοι κάποιους κανόνες, δηλαδή να κάνουν τις δουλειές τους, να παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο, να ψωνίζουν, να έχει φαγητό να τρώνε, ναι. Να είναι ένας επιθαρχημένος, να έχεις κάποιους κανόνες στη ζωή σου και να τους ακολουθείς. Ναι. Και να διδάξουν οι γονείς στα παιδιά να είναι και αυτά πειθαρχημένα. Και να το κάνουν με αγάπη αυτό το πράγμα. Και να τους λένε είσαι βλάκας, είσαι ανόητος, είσαι. Κάποιες φορές είμαστε πειθαρχημένα, κάποιες όχι. Ναι. Χρειάζεται πολύ κόπο να επιβληθεί πειθαρχία με αγάπη. Ναι. Καταβάλλουμε αυτόν τον κόπο όλες οι πλευρές. Ναι, όμως. Δεν είναι κοπιάζουν. Ναι. Κοπιάζουν. Λοιπόν, πάμε στο 7. Τώρα θα με κάψει το παιδί μου. Πάμε στο 7. Okay. Οι ενήλικες περνούν ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά, όπου είναι όλη τους η προσοχή στραμμένη στα παιδιά. Άμα έχετε πολλή δουλειά, τι να σας κάνω? Θέλω κι εγώ χρόνο. Θέλεις χρόνο. Αλλά δεν απαιτώ. Δεν, ναι, απαιτώ. Όχι, δεν απαιτείς. Αλλά άμα έχετε πολλή δουλειά, τι να κάνω? Να σας τραβώ από το χέρι και να μου λέτε περάστε χρόνο μαζί μου, περάστε. Θα πεθάνω, η ζωή μου είναι χειμέρα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταίως με τη μετακόμιση χάσαμε λίγο από τον ποιοτικό μας χρόνο και θα τον αναπληρώσουμε. Ναι. Δεσμεύομαι ότι θα πάμε στο μαγαζί με τα υλικά. Εντάξει, πάντως εσύ πέρασε χρόνο μαζί μου όταν πήγαμε στα τζάμπο, στις, ναι, κορνίζες, για τις αφίσες. Καλά, και τη μαμπά σου όταν ήρθε να σου βάλει την τηλεόραση και ήρθε πάνω. Ήρθε περνά και αυτός. Απλώς αυτές τις μέρες είχαμε πολλές δουλειές. Ναι. Αυτό το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, ότι πρέπει να περνούμε ποιοτικό χρόνο one to one, ένας με ένα. Ναι. Γι' αυτό θα, τα κορίτσια θα έχουμε girls date out. Girls date out. Ναι, ναι. Το κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα το ξανακάνουμε.
Είπαμε θα πάμε και στο εμπορικό. Είπαμε, θα πήγαμε πάμε, και ναι, το Πάσχα στο εμπορικό όμως μαζί, δεν πήγαμε. Και το Πάσχα, ναι, πήγαμε. Και πήραμε, πήραμε δώρα για τα παιδιά του Θεοδόση. Ναι. Δεν αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, τα πήραμε. Πήραμε και άλλα πράγματα όμως. Πήραμε. Μου πήρε θήκη για το iPad. Σωστά, πήραμε θήκη για το iPad. Την οποία την έχουμε. Την έχουμε, ναι, τη χρησιμοποιώ. And it works. Ναι. Ξέρεις ότι ο πρόδρομος θα σου φέρει λάπτοπ. Τι? Ο πρόδρομος θα σου φέρει. Δεν χρειάζομαι λάπτοπ. Του το είπα, του λέω εγώ, είπε δεν χρειάζεται λάπτοπ και μου λέει όχι, πρέπει να πάρει λάπτοπ. Γιατί όταν θα πάει στη δεύτερη γυμνασίου, μπορεί να βάλω μια εργασία, να την κάνει στον υπολογιστή, να έχει το λάπτοπ τη, δεν το δέχομαι, θα τη φέρω λάπτοπ. άμα θέλει ο άνθρωπο να σου φέρει λάπτοπ. Εντάξει, να θα το φέρει. Δεχθούμε. Θα το δεχτώ, εντάξει. Ναι, θα θυσιαστούμε. λοιπόν. 8. Οι ενήλικες έχουν έγνοια και στόχο να διαπαιδαγωγήσουν τα παιδιά. Δεν φοβούνται να αναλάβουν τις ευθύνες του γονεϊκού τους ρόλου, ούτε τους ενδιαφέρει αν θα είναι δυσάρεστοι όταν κάνουν το σωστό. Ο άλλος βρίσκεται στο τρίτο όλο. Τέλος πάντων, ναι, το κάνετε αυτό. Το κάνουμε. Υπάρχει το 9, υπάρχει ειλικρίνεια. Οι γονείς λένε την αλήθεια στα παιδιά και τα διδάσκουν και αυτά να λένε την αλήθεια. Ναι. Αυτό ισχύει. Ναι. Έχεις μάθει για τη ζωή σου, για τις ρίζες σου, για πάρα τις πολλά ρίζες πράγματα σας. Και τις ρίζες. Όλα τα ξέρεις. Ναι, ναι, όλα. Πες αυτό, ότι δεν υπάρχει κάτι που να μην μου έχετε πει σχετικά με το παρελθόν μου ή το παρελθόν σας. Δεν σου αρέσει όμως που τα μαθαίνεις. Ναι. Δεν σου αρέσει που ξέρεις την ιστορία σου. Ναι. Παλιά δεν μου έλεγε κανείς τίποτα. Ή πρέπει να έρθω εγώ εδώ μέσα για να αρχίσουμε να μιλάμε. λοιπόν, 10. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ειλικρίνεια είναι τα παιδιά να νιώθουν ασφαλή να είναι ειλικρινή. Να είναι πεπισμένα στην πράξη πως οι γονείς τους είναι δίκαιοι και δεν θα τα τιμωρήσουν άμα πούν την αλήθεια. Εντάξει, και από παλιά. Από παλιά έχω αυτό το φόβο. Δηλαδή ότι άμα σας πω την αλήθεια... Ξέρω εγώ, δεν υπάρχει και κάτι να κρύψω τώρα. Στην πράξη, τι? Είπες καμιά φορά την αλήθεια και να φας τα μούτρα σου επειδή είπες την αλήθεια. Όχι. Ναι, θυμάσαι προχθές που μου είπες για κάτι, δεν θα πω για ποιο. Μου είπες, είναι με μυστικό της οικογένειας αυτό, μου είπες αν ήταν άλλη η μαμά δεν θα με συγχωρούσε. Και σου είπα, σε βεβαίως, σε καταλαβαίνω και εγώ στην ηλικία σου ένιωθα έτσι. Ναι. Α, ναι. Θυμάσαι που μου το πεις, ναι, πάνω, ναι, στο δωμάτιο σου. Ναι. Και σου, εγώ γύρισα και σου είπα φυσικά και σε καταλαβαίνω. Εννοείται, είναι ανθρώπινο να κάνεις κάποιο λάθος. Δηλαδή τι είχε γίνει. Έκανες κάτι λάθος, φοβόσουν να το πεις, ναι, ότι θα σου θυμώσουμε. Επειδή φοβόσουν να το πεις ότι θα σου θυμώσουμε, δεν ένιωθες καθόλου καλά. Έφτασες στα όρια σου και μετά με το είπες ότι δεν σου θυμώσαμε. Όπως νόμιζες πως θα σου θυμώναμε. Και ότι λύσαμε το πρόβλημα. Ναι, αλλά επειδή έχω συνηθίσει έτσι, κάθε φορά ξέρω εγώ έτσι κάνω. Ναι, αλλά νομίζω μπορείς να το αλλάξεις. Μπορούμε να το βάλουμε στόχο. Ναι. Δηλαδή, άμα δεις μια, δυο, τρεις, τέσσερις, πέντε, δέκα, ότι άμα πω την αλήθεια, δεν θα τιμωρηθώ επειδή είπα την αλήθεια, αλλά θα έχω καλή ανταπόκριση και θα μου συμπαραστάθουν. Θα με υποστηρίξουν συναισθηματικά οι γονείς μου, θα πω την αλήθεια. Θα την κρύβω. Δεν λες ψέματα, εσύ απλώς. Ούτε λες... άλλος λέει ψέματα. Νικολάς. Ναι. Γενικά δεν λέει. Θυμάσαι μια φορά που είχε φάει στο σχολείο υδατάθρακες και... και δεν μας το είπα. Ναι, γενικά δεν λέει ψέματα, όχι, δεν λέτε ψέματα. Ναι, μεταξύ, έχω και κάτι να πω τώρα. Πες το. Sorry, αλλά ήταν λίγο μετά αφού το ξεκινήσαμε Carnivore, που μία συμμαθήτριά μου μας έδωσε τόνατς στο σχολείο. Έφαγες και εσύ υδατάθρακες. Και το φαγες. Ναι. Χαλάλη σου, κόρη μου. Αλλά δεν ήταν μια φορά, τι να κάνω. Χαλάλη σου, κορίτσι μου, χαλάλη σου. Χαλάλη σου. Εντάξει, ρε, μα ούτε εγώ θυμόσα τον Νικόλα που έφαγε υδατάθρακες. Απλώς επειδή δεν έτρωγε το φαγητό του το μεσημέρι, του λέω κάτι έφαγε. Εγώ το τρώω. Ναι. Το μεταξύ, ο Νικόλας δεν είναι εντελώς carnivore. Ο Νικόλας είναι. ο Νικόλας είναι. Τι τρώει όμως, εδώ δεν μπορεί να φάει άλλα πράγματα. Εγώ δεν μπορεί. Δεν μπορεί, αφού δεν έχουμε τίποτα που να μην είναι κάτι. Έχει όλο. Τι, αφού έχει κρέας μαριναρισμένο, δηλαδή
Δηλαδή, βρήκαμε κάτι μπριζόλες, άκουστε λίγο, βρήκαμε κάτι μπριζόλες μαρινερισμένες χοιρινές στο σούπερ μάρκετ και τις μαγειρεύσαμε και λέω, δοκιμάζω λίγο λίπος από τη χοιρινή μπριζόλα και μου λέει και του λέω, Νικόλα, φάει λίγο κρέας, όχι λίπος, αλλά φάει λίγο κρέας, να δεις πόσο ωραίο είναι και μου λέει, καλά, θα δοκιμάσω, με ένα ξινό βλέμμα, τρώει και μου λέει, εντάξει, καλά είναι. Και του λέω, θες κι άλλο? Και μου λέει, όχι. Ξέρεις όμως ότι την επόμενη ζήτησε λίπος και ζήτησε πέτσα από το κοτόπουλο. Δεν ζήτησε πέτσα από το κοτόπουλο που δεν έτρωγε. Δοκίμασα και λέει, α, είναι τέλειο, θέλω κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Α, είδες. Εγώ γι' αυτό λέω το λίπος είναι ωραίο. Το λίπος είναι πολύ ωραίο. Και είναι και πολύ καλό για τον εγκέφαλο το λίπος. Και επίσης πρέπει να το παραδεχθούμε ότι έχει κάνει καλό στην υγεία σου Carnivore. Επίσης έχει καθαρίσει πολύ το πρόσωπο σου, το είδες και εσύ. Ναι. Φεύγει ακμή. Αδυνάτησε. Δεν βάζω καμία κρέμα. Αυτό μας έλειπε, να βάζεις και κρέμα. Όχι ότι δεν έχουμε κρέμες, όχι ότι δεν έχουμε καθαριστικά. Όχι ότι δεν έχουμε facial wash, έχουμε από όλα. Απλώς δεν τα βάλουμε. Απλώς βαριόμαστε, δεν τα βάλουμε. Αλλά γίνεται αποτέλεσμα με την Carnivore. Με την Carnivore, ναι, ρε, αφού θα φύγει όλη η ακμή. Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα φύγει, τη βλέπεις. Ναι. Πού. Λοιπόν, επόμενο. Πάμε στον 11ο στόχο. Επόμενο fact. Οι γονείς έχουν ως στόχο να κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα, ευδαίμονα και όχι απλώς επιτυχημένα. Δηλαδή, ναι. Δεν τους ενδιαφέρει τους γονείς το να σπουδάσουν τα παιδιά και να κάνουν και αυτή τη σπουδή και αυτή τη σπουδή και να βγάζουν πολλά λεφτά και να γίνουν γιατροί, να κάνουν ευτυχισμένα παιδιά. Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά τους. Αυτό το πιάνουμε. Ναι, το πετυχαίνετε. Το πετυχαίνουμε. Είμαι πολλούς τρόπους, μάλιστα. Μπράβο. 12. Οι γονείς δίνουν θρησκευτική και πνευματική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά. Τονίζουν τις αρετές και τους τρόπους απόκτησης των αρετών. Δηλαδή, κάνουν ψυχοεκπαίδευση στα παιδιά. Α. Εγώ νόμιζα θρησκευτική. Θρησκευτική διαπαιδαγώγηση, θρησκευτική και πνευματική διαπαιδαγώγηση είναι και αυτό που διαβάζαμε την Αγία Γραφή και τη συζητούσαμε. Και αυτό είναι θρησκευτική διαπαιδαγώγηση. Α, ναι. Το κάναμε επειδή το θέλει ο Νικόλας. Εγώ το βαριόμουν. Βαριώσουν την Αγία Γραφή. Όχι, ρε, αφού κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις για την Αγία Γραφή. Όταν διαβάζαμε την Αγία Γραφή, δεν κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Με σένα κυρίως. Γελά. Κόρη, να θυμάσαι που γύρισε ο άλλος και δεν τη στεγιά και την εξέρανε. Γι' αυτό γελάω. Και είπαμε είναι τεράστια τοξικότητα. Τι είναι αυτό το τοξικό γεγονός που κάνει την επίκτια διαγραφή ότι με ένα βλέμμα ξέρανε τη σικιά. Ναι, μεταξύ ο Νικόλας, όχι, πήρε σε ένα βιβλίο νομίζω. Για την μυθολογία. Ναι. Και θυμάμαι στο πρώτο που διαβάσαμε. Που έλεγε ότι ο άλλος επήρε λέει ένα τρεπάνι από πέτρα και έκοψε τα καλαμπαλικά του πατέρα του. Και λέει ναι, φωνάω ο Νικόλας. Ο Κρόνος ποιος ήταν, τα ξεχνάω αυτά ρε παιδί. Ο Κρόνος ήταν. Ποιος έκοψε ποιο. Ήταν ο γιος της. Ο γιος της, δεν θυμάμαι πως τη λένε. Σας τα διάβασα αλλά τα ξεχνάω, της Γαίας. Όχι, η Γαία ήταν η γυναίκα του Κρόνου. Οκ. Δεν τα θυμάμαι. Ούτε αλήθεια. Εγώ, ούτε εγώ. Δεν τα θυμάμαι. Μεταξύ μυθολογία μας κάνανε από την Τρίτη και μετά. Εντάξει, Τετάρτη κάναμε λίγο, Πέμπτη δεν κάναμε, Έκτη δεν κάναμε, Γυμνάσιο κάναμε με την Οδύσσια. Είναι μυθολογία όμως η Οδύσσια, η Οδύσσια είναι κάτι άλλο. Αναφέρει μέσα μυθολογία, αλλά ναι, είναι έπος. Είναι ποίημα του Ομήρου. Έπος του Ομήρου. Μάλιστα. Και διαβάσαμε και δώσαμε και εξετάσεις προς το Θεό, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι μείναμε να διαβαστεί. Εντάξει, εσύ. Όχι, διάβασες. Κάτσε ένα λεπτό. Okay. Υπάρχει ελευθερία της προσωπικής επιλογής αναλόγως της ηλικίας του καθενός. Δηλαδή. Για παράδειγμα, επιλέγεις τι ρούχα θα φορέσεις. Επιλέγεις. Υπάρχουν άλλες οικογένειες, ρε παιδί μου, που θα σου λέγανε εσένα, εσύ κάποιες φορές που θα πάμε σε ένα εστιατόριο, ότι μπορεί να πεις εγώ δεν θέλω να βγω έξω, θα μείνω σπίτι. Ναι. Και θα κάνω cocooning, πώς το λες, θα καθίσω στο σπίτι. Είμαι σαφή. Ρότινγκ. Bed rotting. Bed rotting. Ναι ρε παιδί μου, ενώ ότι ανάλογα με την ηλικία των παιδιών, το παιδιού, έχουν ελευθερία επιλογής. Ναι. Δηλαδή δεν τους πιέζουμε να κάνουν πράγματα που δεν θέλουν. Να πω κάτι. Θα πει και τον κυδεμόνα τώρα. Όχι. Πες. Λοιπόν, θυμάμαι. Όταν δεν ήσουν εσύ,
Πούθου, προθέκλας. Ναι, πούθου προθέκλας. μας έχουν προτείνει κάποιοι φίλοι του παπά να βγούμε έξω. Και λέω εγώ δεν θέλω, θέλω να κάτω σπίτι. Μου λέω παπά σέλα να βγούμε λίγο έξω, βγες έξω και τέτοια. Πήγες έξω? Όχι. Κάνεις σπίτι. Άρα έχεις ελευθερία της επιλογής. Τι μου λες τώρα? Ναι, αλλά εγώ θυμάμαι ότι όταν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη ήρθες μαζί μας. Ήρθα μαζί. Είπες θα μείνεις σπίτι. Στην αρχή είπα δεν θέλω. Μετά ήθελες και μετά κάναμε και ωραίο bonding στη Θεσσαλονίκη. Πω πω, τι ωραίο. Ναι, εκείνη την ώρα που είμαστε στην πλατεία Αριστοτέλους και υπήρχε ένα μωρό το οποίο είχε πάθει temper tantrum και εμείς είμαστε αναγκαζί και λέμε είμαστε πάλι οικογένεια. Ξέρετε ποιο παιδί? Όχι, όχι, ονόματα δεν λέμε, πολύ ψεθύγουμε, ήταν 7,5 τότε. Ήταν 7,5 τότε. Δεν λέμε όμως, δεν λέμε, δεν μαρτυράμε. Λοιπόν, πάμε στο 14. Α, 14 κιόλας. Οι γονείς καθοδηγούν, αλλά δεν χειραγωγούν το παιδί τους. Ναι. Ισχύει? Ναι. Okay. Οι χειριστικές συμπεριφορές από την πλευρά των παιδιών αντιμετωπίζονται, γίνονται αντρές και οι γονείς δεν υποκύπτουν σε επικλήσεις στο συναίσθημα εκ μέρους των παιδιών. Στόχος των γονιών δεν είναι να είναι αρεστοί στα παιδιά, αλλά να είναι ωφέλιμοι. Το παλεύουμε ακόμα αυτό, ε. Δηλαδή, για πες. Λοιπόν, μπορεί ένα παιδί να είναι χειριστικό. Ναι. Να κάνει επίκληση στο συναίσθημα. Ναι. Για να αποφύγει, για παράδειγμα, να κάνει μια εργασία ή για να αποφύγει να λάβει μια ευθύνη. Εντάξει. Το παραδέχομαι και για τον εαυτό μου. Εγώ το κάνω κάποιες φορές. Ναι, αλλά και εμείς δεν καταφέρνουμε πάντα να μην υποκύψουμε. Εγώ συνήθως υποκύπτω εύκολα. Δεν είναι πιο εύκολο. Ποιο είναι πιο εύκολο στόχο για να υποκύψει την επίκληση στο συναίσθημα? Εγώ, μπαμπάς. Μπαμπάς. Για τον Νικόλα είμαι εγώ. Ο Νικόλας άμα θέλει κάτι που ξέρει πως ο μπαμπάς θα πει, όχι, έρχεται σε μένα. Δώσε μου αυτό. Θέλω να πάρω δεύτερο παγωτό. Έρχεται με baby voice και λέει θέλω να Puppy πάρω eyes. Αυτό. Ναι, και λέει θέλω, ναι, εντάξει, όλα καλά, πάρτο. Ενώ του έχει πει δύο λεπτά πριν ο πατέρας του θα πάρεις δεύτερο. Ναι. Και δεν με ενημερώνει ότι. Δεν μου λέει ο μπαμπάς μου είπε να μην πάρω, αλλά έρχομαι και σε ρωτώ αέρα για να μου πεις να πάρω. Οπότε χρειαζόμαστε έτσι μια συνεννόηση οι ενήλικες μεταξύ τους. Οι γονείς αναγνωρίζουν τα λάθη τους και ζητούν συγγνώμη για αυτά. Ειλικρινή και έμπραχτη. Ναι. Δεν έχω τίποτα παραπάνω να πω. Οι γονείς δέχονται τη συγγνώμη των παιδιών τους και δεν τους επιβάλλουν δυσανάλογες τιμωρίες. Ναι. Τη δεχόμαστε, ναι. Ούτε βάζουμε αυστηρές τιμωρίες. Όχι. Δεν βάζετε καν τιμωρίες. Ας έδωσε πάλι. Sorry. αφού είπαμε να είμαστε σούπερ ειλικρινείς σε αυτό το βίντεο. Δεν βάλαμε καμία τιμωρία, κορή. Ποτέ. Δεν θυμάμαι. Μικρές τιμωρίες βάζουμε, αλλά όχι μικρές. Δεν θα σας κλειδώσουν στο δωμάτιο σας μια εβδομάδα. Φαντάσου. Δεν ξέρεις ότι έχει καταστάσεις με αγρίους. Συνέλαβα δύο παλαβές στην Ούτα. Η Ούτα είναι μια περιοχή στην Αμερική που μένουν Μορμόνοι. Κοίτα δύο τύπισες. Που μένουν τι? Μορμόνοι. Μορμόνοι είναι μια θρησκεία σαν χριστιανικό παρακλάδι, παραφιάδα, που έχουν έτσι πολύ περίεργες δοξασίες. Κοίτα μια μάνα που ήταν και YouTuber αυτή. Ναι. Νομίζω είχε 4 ή 6 παιδιά. Και χώρισε με τον άντρα της και πήγε και έμενε με μίαν άλλη, η οποία ήταν και καλά life coach και τον παίζε ψυχολόγος. Και είχαν τα δύο από τα 6 της παιδιά, νομίζω είχε 6. Τα δύο από τα 6 της παιδιά τα βρήκε η αστυνομία κλειδωμένα στο υπόγειο και δεμένα με αλυσίδες. 10 και 12 χρόνων, κάτι έτσι, ναι. Κλείδωναν τα παιδιά στο υπόγειο και αυτές οι δύο παλαβές έκαναν βίντεο στο YouTube για την πειθαρχία. Ναι. Δεν ξέρω εγώ, αν τα ακούγανε αυτά γονείς, ξέρω εγώ, στο YouTube, λένε στα αγγλικά, αν το παιδί σου δεν καταλαβαίνει από τίποτα, κλείσου στο υπόγειο με δεν το είπαν να το αλυσοδέσεις. Έλεγαν άλλα πράγματα, αλλά πάλι επίσης δεν ήταν επιστημονικά και σωστά, αλλά λέει είχαν αλυσοδέσει δύο παιδιά στο υπόγειο και κατάφερε το αγοράκι και ξέφυγε και πήγε στον γείτονα
Και κάλεσε και είπε να καλέσει την αστυνομία. Και το είδαμε που είχε σημάδι και στα χέρια του, στα πόδια του. Από το δέσιμο ήταν, λέει, πεινασμένο, άπλητο. Και έφεραν την αστυνομία και τις συνέλαβαν και τις δύο. Καλό. Αυτές είναι δυσανάλογες τιμωρίες. Τι μπορεί να έκανε ένα παιδί που να το αλυσοδέσει στο υπόγειο? Ξέρω εγώ. Λοιπόν. Οι γονείς ζουν τη δική τους ζωή και μεγαλώνουν τα παιδιά ενθαρρύνοντας την ανεξαρτησία τους, καθοδηγώντας τα ώστε όταν μεγαλώσουν να ζήσουν και εκείνα τη δική τους ζωή. Ναι. Ναι, οκ. Okay. Μπορεί να ζούμε λίγο πολύ, μπορεί να ζούμε πολύ τη δική μας ζωή εμείς, ε? Όχι. Αλλά εμείς περνούμε πολύ χρόνο ως ζευγάρι μαζί. Αφού το χρειάζεστε, δουλεύετε σαν τα σκυλιά όλη μέρα, δηλαδή λίγο έλεος. Οκ. Αντιμάτι, καλή μπορεί που έχουμε παραγία. Λοιπόν, 19. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν το βρίσκουμε. Οι γονείς δεν κουτσομπολεύουν άλλους ενήλικες ή άλλα παιδιά. Εντάξει, για να είμαστε μια οικογένεια που τα συζητάμε όλα, λογικό είναι να είμαστε και λίγο... Νομίζω συζητάμε για άλλες υποθέσεις. Δεν κουτσομπολεύουμε όμως. Κουτσομπολεύουμε, ναι. Δεν κουτσομπολεύουμε. Όχι. Λοιπόν, 20. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Οι γονείς δεν κάνουν διαχωρισμούς ανάμεσα στα παιδιά τους. Δεν έχουν ένα παιδί που να είναι το χρυσό παιδί και ένα άλλο παιδί που να είναι το μαύρο πρόβατο. Εντάξει. Μπορώ να το πω με ένα άλλο τρόπο, ξέρω. Ναι, όπως θες, όπως θες. Ότι το 8χρονο έχει άλλα προνόμια από το 12χρονο. Αυτό μπορώ να πω. Νιώθεις ότι... ας μιλήσουμε για μένα που είμαι παρούσα. Ναι. Νιώθεις ότι συμπαθώ τον ένα παραπάνω από τον άλλο? Όχι. Προσπαθώ να είμαι δίκαιη. Ναι. Αλλά εντάξει, μαζί σου που είσαι πιο μεγάλη, που είσαι 13 χρόνων πλέον, περνώ πιο πολύ χρόνο να συζητάω και να μιλάω. Ναι. Και με τον Νικόλα όλες δεν ξέρει. Ξύπνησε το πρωί και μου είπε: Θέκλειδα ένα τέλειο όνειρο. Του λέω: Τι είδες, αγάπη μου? Ότι είμαι όμως στους αγώνες και τρέχα και ήρθα πρώτος. Μπράβο, αγάπη μου, του λέω. Πολύ ωραίο όνειρο. Είδε όνειρο. Και μετά ήρθα κι εγώ και λέω: Ονειρεύτηκα για δεύτερη φορά ότι πήγα στη συναυλία της Taylor και με είδε. Και εγώ της έκανα hi. Ακούστε λίγο ενδιαφέρον όνειρο. Και με είδε και της έκανα hi. Και μου λέει hi το ίδιο. Πάνω στο στάδιο. Το είχες ξαναδεί αυτό το όνειρο? Το είχα δει, αλλά εκείνη τη φορά που το είδα ότι πήγαμε με κάτι παιδιά που πήγαμε εκείνη την εκδρομή. Μπορώ να πω πού πήγαμε? Ναι. Πήγαμε Πάτρα. Okay. Πήγαμε με το σχολείο εκδρομή. Και ονειρεύτηκα ότι με τα ίδια παιδιά που πήγαμε την εκδρομή, πήγαμε στο Παρίσι και πήγαμε στη συναυλία της. Ωραία όνειρα. Ναι. Ωραία όνειρα. Εγώ έβλεπα, σε έβλεπα ένα όνειρο χθες εσένα. Ναι. Νομίζω, σου θα θυμηθώ, είχες γίνει πολύ επιτυχημένη ζωγράφος. Και είχαμε πάει σε μια έκθεση. Κάτι, αυτό μπορεί να κάνεις predict το μέλλον τώρα, δεν ξέρω. Μπορεί. Έβλεπα όνειρο ότι είχαμε πάει σε μια. Επειδή σου έλεγα ότι μπορείς να κάνεις θεματικές με πίνακες, και έβλεπα ότι είχαμε πάει σε μια έκθεση σου πάνω ολοφίνικες. Γιατί αυτός ο πίνακας με το φίνικα έχει πολύ σοξέ. Ναι. Ναι. Έβλεπα αυτό. Μακάρι να κάνω πρετήχτη, γιατί όχι. Λοιπόν, το 21. Οι γονείς κάνουν συνειδητή προσπάθεια να αγαπούν και να αποδέχονται τα παιδιά τους. Ναι. 22. Τα παιδιά όσο μεγαλώνουν διδάσκονται να αποκτούν δεξιότητες και υπευθυνότητες. Ναι. Εμείς διδάσκουμε το να μαθαίνουμε. Το να μαθαίνουμε εμείς, εντάξει. Είναι άλλο αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δεν σε σεβαζόμαι να κάνεις δουλειές. Όχι. Είναι επίτηδες που δεν σε σεβαζώ. Γιατί θέλω τώρα που είσαι εφήβος να χαίρεσαι τον ελεύθερο σου χρόνο, να ακούσεις τη μουσική σου, να κάνεις swifting, να δεις το άνιμε. Το άνιμε σου, να κάνεις αυτά που σου αρέσουν και έχεις χρόνια μπροστά σου να κάνεις δουλειές όταν μεγαλώσεις. Ναι. 23. Τα παιδιά μαθαίνουν στην πράξη να αντέχουν τη ματέωση. Έχοντας γονείς που και ήδη αντέχουν τη ματέωση, αλλά και που έχουν την υπομονή να την διδάξουν αυτό στα παιδιά. Δηλαδή ότι να αντέξουν το ότι φταίνε για κάτι που έκαναν. Και αυτό, ματέωση σημαίνει να περιμένω να γίνει κάτι και αυτό να μην γίνει και να απογοητευτώ.
Εντάξει, εγώ. Εσύ αντέχεις πολύ το μάτι. Αντέχω. Λοιπόν, θυμάμαι μια ιστορία. Όταν είναι στη Λάρισα. Είχαμε πει ένα απόγευμα να πάμε στο μολ. Μαζί. Όλοι μαζί. Και επειδή ήσασταν εσείς πολύ κουρασμένοι, λέτε δεν μπορούμε να πάμε, είμαστε κουρασμένοι. Εγώ είπα εντάξει, οκ, δεν έχω πρόβλημα. Και ο Νικόλας έκλαιγε. Σίγουρα ένας 8χρονος δεν μπορεί να αντέξει τη ματέωση όσο ένας 13χρονος. Σίγουρα ο Νικόλας έχει θέμα με την αντοχή. Έχει χαμηλή ανοχή στη ματέωση ο Νικόλας. Αλλά αυξάνεται και αυτό η ανοχή του. Έχει υψηλή ανοχή. Ξέρεις τι μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν σε γνώρισα. Τι. Ότι το αστέρι που ονομάζεται Πάνος είχε πάρει το κινητό σου που έσπασε να το φτιάξει. Και ήμουν ένα μήνα χωρίς κινητό. Και άφησε μέσα τη SIM. Δεν την έβγαλε. Άφησε μέσα τη SIM. Και το κορίτσι. Εγώ δεν την έβγαλα. Ήταν ένα μήνα χωρίς κινητό. Πω, πάρα πολύ. Ολόκληρο μήνα χωρίς και το άντεχες. Δηλαδή, δεν λέω ότι... Ερχόσουν δύο φορές τη μέρα και του λέγες, γιατί τότε μιλούσαμε στις βιντεοκλήσεις μόνο Κύπρο εγώ. Του λέγες, μπαμπά, είναι έτοιμο το κινητό, δεν μπορώ χωρίς κινητό. Αλλά άντεχες και του λέω, ρε παιδί μου, εγώ αν ήμουν στη θέση της, θα τα είχα σπάσει όλα εκεί μέσα, ένα μήνα χωρίς κινητό. Είχα και τάμπλετ τώρα. Είχα το τάμπλετ του μπαμπά που το χρησιμοποιούσα για να ακούω μουσική. Και να βλέπω το Netflix. Το άλλο που έκανες τότε. Ποιο έκανα κάτι. Θα το πω και το κόβουμε, δεν θες. Οκ. Okay. Μπήκες στο Viber με τον αριθμό της μάνας σου, της Μακαρίτης. Και πάω σόκολ. Που την έκανας. Αυτό μην το κόβεις, μ' αρέσει. Βρήκε ένα παλιό κινητό της μαμάς της που πέθανε το 2020. Και η γυναίκα, η κοπέλα θέλει να φτιάξει Viper. Οπότε το πήρε αυτό, είχε κάρτα μέσα και έκανε Viper με τον αριθμό. Και ήρθε ειδοποίηση σε πόσο κόσμο. Ότι είναι αναστήθηκε. Την νεκρανάστησε. Και πάθε ένα σόκι. Θυμάσαι αυτή. Και στενάνε μήνυμα, είσαι αλήθεια. Σοβαρά. Όχι, νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω φαντάστικο ότι θα στενά μήνυμα. Μας είπε η άλλη, ονόματα δεν λέμε πολύ ψηφιζεθήγουμε, ναι, ξέρω πια. Αυτή με το ωραίο σώμα, την ωραία φωνή. Ναι, ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται να δώσει λεπτομέρειες στο κοινό που μοιάζει και την τέτοια. Λοιπόν, μας είχε πει, είδα στο Viber και καλά ότι είναι η ζωντανή και τη στέλνω μήνυμα, είσαι στα αλήθεια εσύ. Έκανες μια νεκρονάσταση με στο Viber εκείνη την περίοδο. Εντάξει, δεν το ήξερα. Δεν το κατάλαβες εσύ όταν να πάρει ειδοποίηση. Ήθελες να μπει στο Viber να επικοινωνήσεις με το δίκιο σου παιδί μου. Ήσουν ένα μήνα εκτός Viber, ούτε με τους φίλους σου να μιλήσεις ούτε τίποτα. Αλλά δεν το σκέφτηκες ότι όλες οι επαφές που είχαν καταχωρημένο εκείνο τον αριθμό, όπως της μαμάς σου, της θα έπρεπε να ειδοποιήσει ότι μπήκε ξανά στο Viber. Γιατί μπήκε να κάνει, ξέρω εγώ. Από τον παράδεισο στο Viber. Πέστεψε στη γη με σοβαρά. Του ερχόταν η ειδοποίηση το όνομα τη μαμά σου, τη Μακαρίτη σα. Είναι ξανά στο Viber. Σοκάρα με τον κόσμο. Εντάξει. Γελάτε κι εσεί μαζί μα, είμαστε σίγουροι. Αλλά έχει υψηλή ανοχή στη ματιού για να αντέξει ένα μήνα χωρί κινητό. Είχα ημερολόγιο. Έγραφε το ημερολόγιο σου. Έγραφα. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τι έγραφα, μπορώ να σου το δείξω μετά. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ έγραφα και για ένα αγόρι που μου άρεσε. αφιέρωσα τρεις ολόκληρες σελίδες. Εμείς που αφιερώσαμε τόσα χρόνια σε αγόρια που νομίζαμε πως μας άρεσαν, αλλά όχι, δεν πειράζει, τρεις σελίδες δεν είναι τίποτα. Τρεις σελίδες. Έμαθες όμως πολλά από εκείνη την εμπειρία. Ναι. Πάμε τώρα στο 24. Και γράφω. Yeah. Λοιπόν, θυμάμαι ότι έγραφα. Όταν κάναμε μάθημα και καλά στο σχολείο, έγραφα για να ξεφύγει κάπου το μυαλό μου, επειδή δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Δεν μπορούσες, όχι. Δεν μπορούσες το. Ναι. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ στο μάθημα. Είχα ημερολόγιο και έγραφα αυτό το κινητό. Το πήρε ο μπαμπάς στην επισκευή. Λέει, θα κάνει μια εβδομάδα. Αχ, να περιμένω, Παναγίτσα μου και Χριστέ μου. Και μετά λέει, αχ, τώρα έχουμε γεωγραφία. Γράφω, τώρα έχουμε γεωγραφία, βαριέμαι τη ζωή μου. Οπότε θα αφιερώσω το χρόνο μου γράφοντας το ημερολόγιο.
Και νομίζω ο καθηγητής δεν παίρνει σημειώσεις και εσύ γράφεις το ημερολόγιο. Αυτά. Όμως η αλήθεια είναι ότι πέρασες τις εξετάσεις σου, πήρες το ενδεικτικό σου, ναι. Προήχθηκες στην επόμενη τάξη, όλα καλά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο σημείο, 24. Τα προβλήματα της οικογένειας δεν μπαίνουν κάτω από το χαλί. Μιλούμε ανοιχτά για τα προβλήματα. Στα παιδιά δίνουμε πληροφορίες κατανοητές για την ηλικία τους και απαντούμε τις ερωτήσεις τους. Ναι. Τα κάνουμε. Ναι. Δηλαδή, μα είμαστε τέλεια οικογένεια. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε poster family. Δεν είναι. Ναι. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες κάποιε ατέλειες ακόμα που πρέπει έχουμε να. Ατέλειες, όλοι, ναι. Όλοι. Ναι, πρέπει να. Ξέρω εγώ, να μάθουμε με τον καιρό να τις. Εμένα μου αρέσει πολύ η οικογένεια μας πάντως και είμαι ευτυχισμένη. Ναι. Και σε ευχαριστώ που ήρθες στη ζωή μου και που δέχθηκες να είμαι μαμά σου. Είσαι πολύ καλή. Εγώ δεν κατάλαβα καν ποια είσαι. Τι εννοείς? Εγώ όταν σε γνώριζα δεν ήξερα ποια είσαι. Εγώ σε νόμιζα ότι θα ήσουν μια καστενομάλα με ίσιο μαλλί, με μακρύ μαλλί, ξέρω εγώ. Και βλέπεις εκεί πέρα μια στρουμπουλή με σγουρά μαλλιά ξανθά και λες τι είναι αυτό. Όχι, δεν είπα τι είναι αυτό. Είπα εντάξει, όλα καλά. What are you? Μπορούμε να πούμε μια ιστορία. Να πούμε. Αυτή που είπες τώρα. Το What are you? Ναι. Α, ναι. Ναι, εκείνη τη μέρα που γνωριστήκαμε. Ήταν μια δεν πέρα... ήταν πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Ήταν η πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, ήταν Πέμπτη. Α, ναι, το θυμάμαι. Ήταν Πέμπτη. Πήγαμε και πήραμε με τον μπαμπά τον Νικόλα από το σχολείο και με γνώρισε πρώτη φορά. Το ΚΔΑΠ νομίζω. Όχι, τον πήραμε από το σχολείο και δεν ήθελε να πάει στο ΚΔΑΠ. Ήρθε μαζί μας σπίτι. Α, ναι, το φέραμε θυμάμαι. Σπίτι. Και μετά σχόλασε. Και εγώ παραπονέθηκα. Και εσύ παραπονέθηκες που φέραμε τον Νικόλα σπίτι. Και μετά εσύ είχες φροντιστήριο. Και έρχεται... Όχι φροντιστήριο, είχα αγγλικά. Ναι, φροντιστήριο αγγλικό. Ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο εκεί στο σπίτι. Και... Ναι. Μεταξύ, μέχρι να έρθει το πρόσωπο που σου έκανε αγγλικά, ναι. Παιδί μου, εγώ καθόμουν με τον Νικόλα στο σαλόνι και κάναμε τα μαθήματά του γιατί δεν πήγε στο ΚΔΑΠ. Ναι. Τι εγώ ήμουν εκεί, σας έβλεπα, μιλούσαμε και τέτοια πράγματα. Και μετά ανοίγει η πόρτα, μπαίνει η πρώην καθηγήτρια αγγλικών, με κοιτάει εμένα και λέει What are you? Και της λέω I don't know. τι είσαι εσύ, το what σημαίνει αντικείμενο, το who are you σημαίνει ποιος είσαι εσύ. Δεν πρέπει να σε απαντήσω, I'm a donkey, I'm a pig, I'm an elephant, I'm a black dog, I'm the elephant, I am the elephant in the room, what are you. Ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Μα έπαθε σοκ, what are you. Και το λέμε τώρα και σκάμε στα γέλια. Τώρα είναι inside joke στην οικογένεια μας. Λέμε ένα στον τώρα, άλλο, όταν το ακούσαμε πρώτη φορά, λέμε τι. Τι είπε αυτή. Και τώρα το λέμε και γελάμε. Είναι αγγλικό ρε να λέει what are you σε άνθρωπο. What are you. Είχε πάθει σοκ γυναίκα. Είχε πάθει σοκ. Τέλος πάντων, είναι πρώην καθηγήτρια αγγλικών, οπότε. Καλά να είναι όλοι οι άνθρωποι με ό,τι μυαλά κουβαλάνε, με ό,τι αντίληψη έχουν τη πραγματικότητα. Τα μυαλά που κουβαλάς. Τα μυαλά που κουβαλάει ο καθένας. Έχει τη ρευθύνη για τα δικά του μυαλά. Έχουμε εδώ και ένα βελούδινο σκυλάκι. Και με έπιασε η αλλεργία από το. Α, έχω να σας πω ένα fun fact. Πες. Έχω αλλεργία στο κρύο. Ναι, έχει. Δηλαδή, όταν μένουν πολλή ώρα τα χέρια μου ναι, ή οι πατούσες μου ή τα δάχτυλά μου, τέλος πάντων. Μένουν για πολλή ώρα σε ένα κρύο. Σε μια κρύα επιφάνεια. Κρύα επιφάνεια. Γίνονται κόκκινα, πρίζονται. Ναι. Και με τρώνε. Ναι. Νομίζω το έχουν και οι άνθρωποι αυτό. Και εγώ το έχω. Α, και εσύ το έχεις. Και εγώ το έχω. Και το έχω και στον ήλιο αυτό. Εγώ δεν το έχω στον ήλιο. Εγώ το έχω μόνο στο κρύο. Το έχεις... Ναι, υπάρχει αυτό. Τώρα ξεχνώ πώς το λένε. Αλλεργία στο κρύο δεν είναι. Έχει και έναν άλλο επιστημονικό όρο, το ξεχνάω τώρα. Έχω και αλλεργία στον ήλιο. Και στον ήλιο έχεις, ναι. Ναι, αλλά τώρα όταν ήμουν μικρή ήταν πιο... Εντονή. Ναι, τώρα έχει μειωθεί λίγο μπορώ να πω. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για την αλλεργία όταν κοιτάς τον ήλιο, όταν δεν βλέπεις
Όταν δεν βλέπεις για ώρες τον ήλιο και μετά έρχεσαι να τον... Όταν το κοιτάς... Βγάζει ξανθήματα όταν βλέπεις. Α, ναι, αυτόν τον έχει... Ναι. Αυτό... Και εδώ και εδώ. Αυτό και τον εδώ. Είχε και μια φίλη μου, αλλά με αρώματα, με συγκεκριμένα αρώματα το πάθαινε. Δερματίτιδα εξεπαφής νομίζω το λένε αυτό με τα αρώματα. Δηλαδή φορούσε αρώματα εδώ πέρα και, την εννοώ, και μετά ήταν κόκκινος ο λαιμός ναι. της. Ναι. Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να γελάσατε. Αυτό είναι το 10ο επεισόδιο. Ήμασταν αρκετά ειλικρινείς σε αυτό το βίντεο. Εντελώς ειλικρινείς. Μάθατε ότι σε αυτή την οικογένεια γίνονται και καυγάδες. Όχι ότι το είχαμε κρύψει και ποτέ. Όχι. Έχεις πει στο κανάλι ότι ο μπαμπάς είναι αυτιστικός, έτσι. Δεν είναι διαγνωσμένος ο άνθρωπος. Όχι, αλλά για πλάκα το λέμε. Υπολογίζω ότι αν του γίνει τεστ για Asperger's μπορεί να σκοράρει. Γιατί έχει κάποια στοιχεία. Είναι πολύ έξυπνος ο μπαμπάς. Ναι, είναι ευχέστατος, ναι, είναι ingenious. Έχει δεν το λέμε αγερόνια αυτό τώρα. Έχει πολύ ψηλό διχτυμό ναι, ναι. ο πατέρας σου και έχει κάνει και πολύ καλές σπουδές και συνεχίζει να μαθαίνει συνέχεια. Όμως έχει μια δυσκολία στη γνωστική ενσυναίσθηση, όχι στη συναισθηματική. Ναι. Δηλαδή δεν το κόβει το μυαλό του, για να καταλάβεις. Θα το πω αυτό και θα κλείσουμε. Είναι και λίγο θέκφλιξ αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, χθες το βράδυ, ναι. μετά που τελειώσαμε το Zoom, ναι. και μετά που καταφέραμε να στήσουμε αυτή την οθόνη, λέω στο μπαμπά σου, έχει ένα προσέκο στο ψυγείο, φέρτο. Τι έχει ένα? Προσέκο, ένα κρασί αφρόδε. Α, ναι. Οπότε ήπια το προσέκο. Αποκοιμήθηκα στον γραμμή. Ο καημένος προσπαθούσε να με σηκώσει να με πάρει στο κρεβάτι. Εγώ δεν σηκωνόμουν με τίποτα. Σηκώθηκα η ώρα 6. Η ώρα 6 που σηκώθηκα έπρεπε να ταχτοποιηθώ. 6 το πρωί. Ναι, από τον καναπέ. Καλά, αυτό η ώρα 4 έφυγε από τον καναπέ. Ξενυχτήσαμε, αφού τελειώσαμε το Zoom πολύ αργά. Ξενυχτήσαμε όσο αργά. Είμαστε έφηβοι και εμείς, μην νομίζεις. Εγώ δεν ξενυχτά αργά. Εγώ κοιμάμαι 12. Ο Νικόλας ξενυχτά. Εγώ κοιμάμαι. Λοιπόν, ακούστε. Ο Νικόλας που είναι 8 χρονών κοιμάται 1-2 η ώρα, έτσι. Εγώ, τελευταίως το ξεχνάει ο πατέρας. Όταν φτάσει 12 η ώρα, όταν φτάσει 12 νιώθω μια κούραση. Επειδή ξυπνάς πολύ πρωί μωρό μου εσύ. Εσύ ξυπνάς από τις 6. Δεν ξυπνώ από τις 6. Τι ώρα ξυπνώ? 9. 9. Στη Λάρισα ξυπνούσα από τις 6 πάντως. Να ξύπνω, βάλουμε και τις κουρτίνες σου. Ναι. Βάλουμε τις κουρτίνες σου. Λοιπόν, ξυπνάω σήμερα το πρωί. Hangover. Μια ναι, το ξέρω. Καζάνι. Ο πατέρας σου. Μπορείς σε παρακαλώ να μου τρίψεις λίγο την πλάτη? Ας την τρίψω, του λέω. Ένα λεπτό να πάω στην τουαλέτα. Πάω στην τουαλέτα. Του λέω τώρα θα πάω πάνω στο μπάνιο γιατί πρέπει να κάνω αυτό με τη μύτη μου. Γιατί έχει κλείσει η μύτη μου εντελώς. Έρχομαι πίσω, του ξύνω λίγο την πλάτη. Του λέω, τι πατριαρχική κοινωνία είναι αυτή που ζούμε? Η γυναίκα έχει hangover, ο άντρας δέχεται ξύσιμο στην πλάτη. Ναι, μου λέει, ναι. Δεν κατάλαβες τι σου λέω? Τι μου είπες, μου? Σου είπα ότι έχω hangover και σου ξύνω την πλάτη. Ναι. δεν κατάλαβες ότι σου το είπα για να μου ξύσεις και εσύ την πλάτη? Όχι, δεν το κατάλαβα, αλλά να στη ξύσω. Αυτό. Είναι πολύ cute και χαριτωμένο όταν είσαι ξεκούραστος. Αγαπάμε όμως τον μπαμπά, όπως είναι, και είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Τον αγαπάμε. Και αυτός μας αγαπά, κούρη, και εσένα σ' αγαπάει πάρα πολύ. Και ο Λάκης αγαπάει τον μαμά. Είναι ερωτευμένος. Είναι ερωτευμένος με τον μπαμπά. Πριν που κάναμε. Πριν που κάναμε ζω με τον εκδότη, νομίζω μπορώ να το πω αυτό. Ναι, πες το. Έγλυφε το πρόσωπο του μπαμπά. Ναι. Ήρθε στο Zoom και φιλούσε τον μπαμπά. Και μου κάνει blinking τώρα αυτός. Δεν ξέρω, μου κάνει winking. Τι είναι, βρε? Μου κλείνει το μάτι. Τι είναι, Λάκη? Πάνω! Πάνω, πού είναι ο Πάνος? Πού είναι ο Πάνος? Πάνω, πού είσαι, Πάνω? Θα έρθει ο Πάνος. Θα έρθει. Βρε στον Πάνο, πού είναι ο Πάνος? Πού είναι ο μαμά σου? 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 Πάνω! Πάνω, έλα να πιάσεις το σκυλάκι! Πάνω! 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 Τρελάθηκε! Τρελάδαμε! Είναι τέρμα ερωτημένο. Έλα να σε πάρω λίγη αγκαλιτσά. Έλα εδώ. Πού είναι ο Πάνος? Πες σε όλους πως αγαπάς τον πατέρα σου. Α, με φιλάει και εμένα ευτυχώς. Την αδερφή σου, τη γογό, την εσύ όταν έρχεσαι κάτω, τι είναι πιο πάνω, είναι ένα... Ευχαριστώ πολύ. Μαύρη μπλούζα, μαύρο σκύλος, άσπρη σκόνη. Όταν σε ακούει από πάνω που ανοίγεις την πόρτα, τρέχει.
Αλήθεια. Είναι τρελαμένος με σένα. Ναι. Τρέχει. Αυτά, κύριε. Αυτό ήταν το 10ο επεισόδιο του ψυχοεκπαίδευση για παιδιά 12 ετών και άνω. Και θα ακούς την ώρα σου. Καλή φάση. Bye. Bye. Bye.